Λοιπόν, η Ερμιόνη Φρεζούλη, υποψήφια δήμαρχος Μετοχιακής Πολιτεία. Μια πρώτη σκέψη για το... Έχει ζήσει Τυχείο από τα παιδικά της χρόνια, συνεχίζει να την επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια διαρκώς. Τι αλλαγές θα ήθελε να δει η ίδια στο νησί μας? Το νησί μας είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται τοπικιστικό, αλλά εκτιμώ ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Έχει ένα φυσικό πλούτο τεράστιο, έχει ένα πολιτιστικό πλούτο επίσης τεράστιο. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι μία Χίος που ανασυγκροτείται, μία Χίος που παράγει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε, μία Χίος που έχει κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μία Χίος που θα κρατάει τους ανθρώπους, τους νέους, στον τόπο τους, που μετά τις σπουδές τους θα επιστρέφουν, που θα τους δίνει δυνατότητες να ζήσουν καλά και να ευμερίσουν. Τι δεν είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, πιστεύεις? Κεντρικό σχεδιασμό, θα έλεγα. Δεν έχουμε καταλήξει στο τι Χίο, ποια Χίο θέλουμε, πώς θέλουμε να είναι η Χίος, ποιους τομείς θέλουμε να αναπτύξουμε, σε ποιους τομείς θέλουμε να δώσουμε βάρος. Δεν έχουμε καταλήξει στο τι τουρισμό θέλουμε. Πάμε την πεπατημένη, για να μιλήσω συγκεκριμένα για τον τουρισμό, του μαζικού τουρισμού, του καλοκαιρινού τουρισμού. Το στοίχημα είναι να δούμε τι είδους τουρισμού θέλουμε και τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να προστατεύσουμε από το φυσικό κεφάλαιο και από το πολιτιστικό πλούτο που έχει, ούτως ώστε να προσελκύσουμε και έναν διαφορετικό τύπο τουρισμό, γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ο οποίος τουρίστας θα έρθει όχι μόνο για την ωραία παραλία, αλλά θα έρθει να γνωρίσει τον τόπο, θα έρθει να μάθει πράγματα. Και αυτό θα διαχέεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες να ζει ο κόσμος μόνιμα και στα χωριά, να μην συγκεντρώνεται δηλαδή στην πόλη της Χίου, αλλά και να φέρει και κόσμο πίσω στο νησί. Κάποιοι βέβαια θα πούν, καλά, τον κεντρικό σχεδιασμό πρέπει να έρθει κάποια μόνιμη κάτοικος Αθηνών για να μας τον επιβάλλει. Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Προφανώς, και αυτός είναι ο στόχος. Και ούτως ή άλλως αυτό που ξεκαθάρισα από την αρχή είναι ότι δεν ήρθε εδώ η Στοιχειακή Συμπολιτεία ή οι ίδιοι, ο πυρήνας της Στοιχειακής Συμπολιτείας δεν αρκεί για να βγει αυτός ο σχεδιασμός. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Μπορεί να υπάρχει κατάρτιση, να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις γνώσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι στόχος. Ο στόχος είναι, και νομίζω ότι φαίνεται ότι θα το πετύχουμε, αυτό το όραμα και αυτό το σχέδιο να βγει από συλλογικές διαδικασίες, δηλαδή να καθίσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί. Ήδη οι ομάδες εργασίας δουλεύουν, έχουν βρεθεί και ξαναβρίσκονται συνέχεια, ούτως ώστε να καταρτήσουν ένα πρώτο σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια δεν θα μείνει εκεί, γιατί και σε αυτές τις ομάδες συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που δήλωσαν διαθεσιμότητα. Αυτό θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο και θα είναι ανοιχτό προς σχολιασμό, προσθήκες, διορθώσεις, αλλά θα γίνουν και ως τον δυνατόν περισσότερο θεματικές εκδηλώσεις, όπου δεν θα είναι στη λογική παρουσιάζει η Χιακή Συμπολιτεία το πρόγραμμά της, αλλά ελάτε να συζητήσουμε το πρόγραμμα και ελάτε να προσθέσουμε πράγματα, να διαφοροποιήσουμε πράγματα. Ελάτε να πούμε τι θέλουμε για τη Χίο όλοι μαζί, και η κοινωνία συνολικά, αλλά και συγκεκριμένοι επαγγελματικοί φορείς, ανάλογα κάθε φορά με τη θεματική, οι οποίοι εμπλέκονται, ας πούμε, σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. στον τουρισμό. Φαντάζομαι συμμερίζεστε την άποψη ότι οι δημοτικές παρατάξεις εν τέλει κρίνονται από τη διάρκεια του στον χρόνο. Αυτή τη διάρκεια πόσο μπορεί να την εγγυηθεί η Χιακή Συμπολιτεία σήμερα στα Σπάργανα ως Δημοτική Παράταξη και η Ερμιόνη Φρεζούλη σε δεύτερο λόγο? Νομίζω ότι ήρθαμε για να μείνουμε και όχι για να φύγουμε μετά το Μάιο. Το στοίχημα είναι αυτό, να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και να μπει, αν θέλετε, να στελεχωθεί η Χιακή Συμπολιτεία από κόσμο ο οποίος θα είναι και μετά, όπως θα είμαι και εγώ μετά και θα είναι και τα στελέχη της Χιακής Συμπολιτείας μετά. Δηλαδή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα πρέπει να είμαστε εδώ και να παλέψουμε για αυτό το όραμα το οποίο θα χτίσουμε όλοι μαζί. Και αυτό χτίζεται σιγά σιγά και χτίζει και σχέσεις και μπορεί να καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Άρα δεν είναι μια ευκαιριακή, αν το θέλετε, διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που ο στόχος ο δικός μας είναι να παραμείνει σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί, επίσης νεοσύστατοι, είναι ένα στοιχείο που εμποδίζει την εμφάνιση της Χιακής Πολιτείας ή πιστεύετε ένα στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει συνθετικά κατά την πορεία του προεκλογικού αγώνα? Νομίζω ότι είναι πλούτος.
αυτό το πράγμα. Το να υπάρχουν νέα πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι και επιχειρούν να ανοίξουν τη συζήτηση με ένα διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι προσθέτει στον τόπο και είναι για το καλό του τόπου συνολικά. Δίνει τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερο κόσμο να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας διαμορφώνει το πρόγραμμά του, έχει κάποιες αρχές και θέσεις, δεσμεύεται από αυτές, τουλάχιστον στη Στοιχειακή Συμπολιτεία δεσμευόμαστε από το κείμενο αρχών που έχει κατατεθεί εξ αρχής, οπότε βάσει αυτού κινούμαστε. Και σε αυτό εμένα, αυτό για μας είναι ο μπούσουλά μας. Από εκεί πέρα βάση, έχοντας το μυαλό μας αυτό, καταρτίζουμε το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για τον τόπο, το σχέδιό μας για τον τόπο. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε να αναπτύσσονται διεργασίες μέσα στο προσχές διάστημα που θα οδηγήσουν σε συνεργασίες με άλλους συνδυασμούς? Όπως έχουμε πει, εμείς συζητάμε με όλους, με όλη την κοινωνία, με όλες τις πρωτοβουλίες, στη βάση των αρχών μας. Στην παρούσα φάση ο καθένας στείνει και το πρόγραμμά του και επεξεργάζεται τις θέσεις του, μιλάει με την κοινωνία. Στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά αυτό που έχουμε δηλώσει είναι ότι είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και για μας ο μπούσουλας και αυτό που μας δεσμεύει είναι οι αρχές Στοιχειακής Συμπολιτείας. Βάσει αυτών προχωράμε. Τι επόμενες κινήσεις να περιμένουμε από το συνδυασμό? Σε αυτή τη φάση γίνεται η επεξεργασία, όπως είπα, του προγράμματος, του σχεδίου, σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Οι ομάδες συστάθηκαν πριν από μία εβδομάδα περίπου και έχουν αρχίσει και δουλεύουν, βρίσκονται σε πολύ τακτικό διάστημα και μέχρι τις 10 του Μάρτη ο στόχος μας είναι στις θεματικές που έχουμε εντοπίσει ζητήματα για τυχείο και τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε, αυτά τα πρώτα κείμενα να αναρτηθούν στο διαδίκτυο και από τις 15 Μάρτη μέχρι τις 15 Απρίλη θα προγραμματίσουμε μια σειρά από εκδηλώσεις διαβούλευσης, συζήτησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να εμπλουτιστούν, αλλά και όχι μόνο αυτό, σκοπεύουμε να κάνουμε και μια σειρά από εκδηλώσεις, να συζητήσουμε, ας πούμε, και με ειδικούς τα πιο κέρια ζητήματα του νησιού. Προλαβαίνουμε για όλα αυτά? Προλαβαίνουμε. Αν το κάνουμε, αν δουλέψουμε συλλογικά και υπάρχει πραγματικά κόσμος ο οποίος θα πλαισιώσει, που φαίνεται ότι υπάρχει και αυτό είναι το ελπιδοφόρο για μας, θα πλαισιώσει αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Είναι 2 μήνες, δεν είναι μεγάλο το διάστημα, αλλά παρόλα αυτά είναι 2 γεμάτοι μήνες που μπορούμε να δουλέψουμε και να κάνουμε πράγματα μέσα πάνω στο νησί, που να δείξουμε και ποια είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό μας και οι διαδικασίες που εμείς, ας πούμε, προβάλλουμε και βλέπουμε ως ορθές για αυτά τα ζητήματα και για τα δημοτικά ζητήματα. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Βγαίνοντας από αυτή εδώ την πόρτα της εφημερίδας που βρίσκεσαι σήμερα, συναντάς έναν συνομήλικό σου ή έναν λίγο μικρότερο ακόμα. Πώς θα προσπαθήσεις να το προσεγγίσεις? Μέσα από το όραμα που έχω και εγώ και το όραμα που χτίζουμε όλοι μαζί, το βασικό είναι αυτό, το ποια αρχείο θέλουμε, τι θέλουμε να βελτιωθεί πάνω στο νησί. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω τη συζήτηση. Για μένα δεν πρέπει να είναι μονόλογος αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι διάλογος. Εκθέτω τη δική μου άποψη, αλλά θέλω να ακούσω και την άποψη του άλλου. Γιατί έχει αξία αυτό το πράγμα, έχει αξία η συζήτηση για μένα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να εφαρμοστεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι, πέραν από το όραμα που έχουμε για τυχείο, το πώς την φανταζόμαστε, ποια θεωρούμε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν και να τα αξιοποιήσουμε, αν το θέλετε, ούτως ώστε ηχείως να γίνει ένας τόπος που να αξίζει να ζεις, να μπορείς να ζεις, να ευημερείς και να ζει καλά και να δίνει και τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που έχουν και ανησυχίες, που έχουν και άλλες ανάγκες, να τις καλύπτουν μέσα στο νησί. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο. Για μένα, για μας το κεντρικό σημείο είναι το συζητάμε και συζητάμε με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν είναι μονόλογος. Σπάμε αυτό που έλεγα και την ανάθεση. Είναι ίσως τετριμένο να κάνουμε μια κουβέντα για τις βασικές υποδομές του νησιού ή για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι' αυτό θα ρωτούσα καταληκτικά αν ο Χιώτης και η Χιώτης εμπιστευτούν τη Στοιχειακή Συμπολιτεία στις εκλογές της 18ης Μαΐου, της αναθέσουν τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα θέματα του νησιού ήδη από τον επόμενο χρόνο. Η Ερμιόνη Φρεζούλη, τι θα επιθυμούσε να καταθέσει ως πρώτη δραστηριότητα, ως πρώτο στίγμα την επόμενη μέρα? Mm-hmm. Τα ζητήματα που έχει το νησί είναι πολλά και αρκετά είναι και πολύ περίπλοκα. Επιχειρώντας να σταχυολογήσουμε, ας πούμε, κάποια κεντρικά, για μένα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το νερό,
είναι τεράστιο, γιατί το νερό είναι και πυλώνας ανάπτυξης είτε του πρωτογενούς τομέα, είτε του τουρισμού, είτε του δευτερογενούς τομέα. Οπότε και η Χίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων. Ένα δεύτερο πράγμα, δεν θα το έβαζα αξιολογικά πρώτο ή δεύτερο, αλλά ένα άλλο πράγμα είναι οι συγκοινωνίες. Θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους και σε συνέργεια με τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια, αν όχι και χειρότερα κάποια προβλήματα από εμάς, να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει μια αξιοπρεπή συγκοινωνία, ούτως ώστε να συνδέει και τα νησιά μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο η σύνδεση με το κέντρο, αλλά είναι και μεταξύ τους τα νησιά, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άλλες συνέργειες και να δώσει διαφορετική όθηση στα ίδια τα νησιά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα είναι τα μεγάλα ζητήματα που συνδέονται με τις συγκοινωνίες, είναι το λιμάνι ένα θέμα πρέπει να δούμε και ζητήματα που είναι και πιο που άπτονται, αν το θέλετε, της καθημερινότητας του πολίτη που πλήττεται αυτή τη στιγμή από την κρίση και από τα μνημόνια, δηλαδή η παιδεία, η υγεία. Ίσως είναι ζητήματα που δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά στο Δήμο. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος, επειδή ακριβώς είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη, θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις διεργασίες που θα του επιτρέψουν να βοηθήσει και να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στον πολίτη. Και κάτι ακόμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι η Ήπεθρος. Πρέπει να δούμε την Ήπεθρο της Χίου και να δούμε πώς αντιστρέφεται αυτή η εικόνα ερήμωσης που υπάρχει, ας πούμε, σήμερα. Και έχει δυνατότητες η Ήπεθρος της Χίου να αντισταθεί και να αλλάξει αυτή την εικόνα. Και αυτό θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική συνολικά για το νησί και για την οικονομία και για την κοινωνία. Πιάνομαι από αυτό για να συνεχίσω την κουβέντα λέγοντας ότι η Ήπεθρος χρειάζεται ίσως και άλλα μυαλά για να τη φέρουν σε μια διαφορετική θέση. Αυτά προσπαθεί, τα έχει ήδη εντοπίσει ως υποψηφίους, ως ανθρώπους με τους οποίους μιλά η Χιακή Συμπολιτεία. Θα διαθέτει ψηφοδέλτιο απάκρυς άκρη της Χίου. Ναι, αυτός είναι ο στόχος και από ό,τι φαίνεται αυτό όντως είναι εφικτό. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και φαίνεται ότι και στην περιφέρεια που από ό,τι ακούγεται είναι ο κρίσιμος κρίκος και η δύσκολη, υπάρχει κόσμος ο οποίος πλαισιώνει τη Χιακή Συμπολιτεία και έχει διάθεση να ακούσει αυτό που λέει και να μπει στη διαδικασία όχι της ανάθεσης αλλά της συνδιαμόρφωσης. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι που μας κάνει να αισιοδοξούμε κιόλας ότι θα πάμε καλά. Θα σας δούμε να ζευγαρώνετε και με κάποιο περιφερειακό συνδυασμό στις εκλογές. Να έχετε κοινή ρότα πιθανά. Αυτό δεν νομίζω που μπορώ σε αυτή τη στιγμή να το πω. Δεν έχει τεθεί σαν θέμα. Θεωρούμε ότι είναι κεντρικό ζήτημα το περιφερειακό επίσης. Δηλαδή, ο Δήμος καλείται να παίξει ένα ρόλο σημαντικό και σε περιφερειακό επίπεδο, ακριβώς διασυνδέοντας τη λογική που είπα, διασυνδέοντας με τα υπόλοιπα νησιά. Αυτή τη στιγμή η Χιακή Συμπολιτεία είναι μια δημοτική κίνηση η οποία δεν έχει δεσμεύσεις άλλες, στηρίζεται από συγκεκριμένους χώρους, αλλά κυρίως και από ανένταχτους, και αυτός είναι, ας πούμε, και ο στόχος, δεν είναι μια κομματική παράταξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ούτως ή άλλως ακόμα και στο περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ ρευστά τα πράγματα, δεν έχουν αποκρισταλωθεί ούτε τα προγράμματα, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μου έκανε εντύπωση ότι από την κουβέντα δεν ακούστηκε η λέξη μνημόνιο μέχρι τώρα. Είναι παράγοντας που δεν καθορίζει την τακτική, την πολιτική της Χιακής Συμπολιτείας. Δεν καθορίζει. Θεωρούμε ότι το μνημόνιο έχει παίξει μεγάλο ρόλο, αρνητικό, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην καθημερινότητα της κοινωνίας, αλλά και στο Δήμο. Ο Δήμος έχει υποστεί πολύ σημαντικές, αν το θέλετε, σημαντικά χτυπήματα από το μνημόνιο. Από εκεί πέρα αναγνωρίζουμε ότι το μνημόνιο είναι ένα πράγμα το οποίο ξεπερνά σε βαθμό σημαντικό το πεδίο του Δήμου, παρόλα αυτά όμως του καθορίζει και πολύ συγκεκριμένες, τον περιορίζει αν το θέλετε, σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Το μνημόνιο, ναι, είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετο, το οποίο εκτιμούμε ότι θα πρέπει να πάψει. Έχει αποδειχθεί, και δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι οικονομολόγοι, όχι μόνο οι οικονομολόγοι της αριστεράς και οι οικονομολόγοι διεθνούς εμβέλειας, ότι αυτή η συνταγή δεν έχει πετύχει, δεν πετυχαίνει, δεν βγάζει από την κρίση. Άρα ο Δήμος στο επίπεδο το τοπικό θα πρέπει να διαχειριστεί
τα προβλήματα που του δημιουργεί το μνημόνιο και τους περιορισμούς που του βάζει, με τέτοιο τρόπο τους ώστε να απαλύνει όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στην κοινωνία. Και εκεί έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να σταθεί αλληλέγγυος και πραγματικά να στηρίξει την κοινωνία. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα, να θεωρήσω ως δεδομένο ότι είναι προϋπόθεση για τη Χιακή Συμπολιτεία η συνεργασία με πρόσωπα, με άτομα, η ταμπέλα μνημονιακός ή μη μνημονιακός? Οι ταμπέλες είναι κάτι σχετικό κατά τη γνώμη μου και διαφωνώ με την τοποθέτηση και έτσι όπως τίθεται και σε δημοτικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Το θέμα είναι επί συγκεκριμένων ζητημάτων ποια είναι η απάντηση που δίνουμε. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου μια αντιπαράθεση με το μνημόνιο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα λάθος, ένα πράγμα που δεν οδηγεί πουθενά και το έχει αποδειχθεί, ας πούμε, και επιστημονικά. Από εκεί πέρα είναι και συγκεκριμένες γραμμές του τι γίνεται και του τι λέμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί δυνατότητα για τη συνέχεια να έχουμε μεγαλύτερη συζήτηση για τις θέσεις πια της Χιακής Πολιτείας. Θα το χαρούμε.